Ανακοινούνται ότι την πρωία της σήμερον τουρκικά αεροσκάφη άνευ προειδοποιήσεως Υπούλος και Ανάνδρος προσέβαλον το σταθμό ραντάρ. Η τουρκική εισβολή στην Κύπρο με την κωδική ονομασία Ατίλας ξεκίνησε στις 5.30 τα ξημερώματα της 20ης Ιουλίου του 1974 με αποβατικές και αεροπορικές επιχειρήσεις. Συμμετείχαν συνολικά γύρω στους 40.000 άνδρες υπό τη διοίκηση του αντιστρατήγου Νουρετίν Ερσίν. Η Τουρκία υποστήριξε ότι δεν επρόκειτο για εισβολή, αλλά για ειρηνική επέμβαση με σκοπό την επαναφορά της συνταγματικής τάξης στην Κύπρο που είχε καταληθεί από το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου 5 ημέρες πριν. Πατρίδα έχει μοιραστεί στα δυο. Τα τουρκικά αποβατικά σκάφη άρχισαν να αποβιβάζουν δυνάμεις ανενόχλητα στην περιοχή 5 μίλι 8 χιλιόμετρα δυτικά της Κερίνιας, λίγο μετά τις 5 το πρωί της 20ης Ιουλίου. Σχεδόν ταυτόχρονα, σμήνοι τουρκικών αεροπλάνων άρχισαν τις επιθέσεις κατά της ευρύτερης περιοχής της Κερίνιας και της Λευκοσίας, ενώ άλλα αεροσκάφη και ελικόπτερα επιχειρούσαν ρήψεις αλεξιπτωτιστών σε επίκαιρα σημεία. Οι κάτοικοι βρέθηκαν στο έλεος των εισβολέων. Άοπλοι πολίτες δολοφονήθηκαν, γυναίκες βιάστηκαν και εχμάλωτοι στρατιώτες εκτελέστηκαν. Η αντίδραση της ελληνικής πλευράς ήταν ανεξήγητα αργοπορημένη. Παρότι το ελληνικό πεντάγωνο γνώριζε τις κινήσεις των Τούρκων, θεωρούσε ότι μπλοφάρουν. Μόλις στις 9 παρά 20 το πρωί, δόθηκε επισήμως από την Αθήνα η εντολή εφαρμογής των πολεμικών σχεδίων, ενώ το ελληνικό ραδιόφωνο μετέδωσε την είδηση γύρω στις 11. Η καθυστερημένη κινητοποίηση έδωσε τη δυνατότητα στους Τούρκους εισβολής να παγιώσουν τις θέσεις τους και να δημιουργήσουν προγεφύρωμα από το 5 μίλι της Κερίνιας προς τον Άγιο Ιλαρίωνα, έχοντας ως αντικειμενικό στόχο τη σύνδεσή του με τον τουρκοκυπριακό θύλακο της Λευκοσίας. Οι μονάδες της Εθνικής Φρουράς και της ΕΛΔΙΚ, όταν κινητοποιήθηκαν, άρχισαν να πολεμούν με ηρωική αυτοθυσία, μάλιστα χωρίς αεροπορική κάλυψη και σύγχρονο οπλισμό. Αριθμούσαν γύρω στους 12.000 άνδρες, Ελληνοκύπριους και Ελλαδίτες, υπό τη διοίκηση του ταξιάρχου Μιχαήλ Γεωργίτσι, που είχε το γενικό πρόσταγμα στο πραξικόπημα κατά του Μακαρίου. Εν τω μεταξύ, άρχισε να κινητοποιείται και ο ελληνοκυπριακός ανδρικός πληθυσμός και να μετέχει στον άνισο αγώνα με ό,τι διέθετε ο καθένας, πυροβολώντας από τις στέγες των σπιτιών του κατά των εισβολέων αλεξιπτωτιστών. Στην Αθήνα, η χουντική κυβέρνηση, ευνηδιασμένη από την εξέλιξη των γεγονότων, αρχίζει να παρουσιάζει εικόνα διάλυσης. Κηρύσσει γενική επιστράτευση, η οποία εξελίσσεται σε φιάσκο, δείχνοντας την τραγική κατάσταση που βρισκόταν ο ελληνικός στρατός. Αργά το βράδυ, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ εκδίδει το υπαριθμόν 353 ψήφισμα, με το οποίο καλεί σε κατάπαυση του πυρός και σε αποχώρηση από την Κύπρο του ξένου στρατιωτικού δυναμικού. Παρά την ομόφωνη έγκρισή του, αγνοείται από την Τουρκία, η οποία, έχοντας την πρωτοβουλία των κινήσεων, επήγεται να εφαρμόσει πλήρως τα σχέδιά της. Γενικά, η διεθνής αντίδραση κατά του Ατίλα είναι χλιαρή. Η Τουρκία μέχρι και σήμερα στερεί από τους εκτοπισμένους Ελληνοκυπρίους το δικαίωμα να επιστρέψουν στα σπίτια και τις περιουσίες τους. Πέραν της οικονομικής καταστροφής που προκάλεσε η εισβολή και η βίαιη μετακίνηση πληθυσμού, περισσότερα από 3.000 άτομα σκοτώθηκαν, ενώ περίπου 1.400 Ελληνοκύπροι παραμένουν αγνοούμενοι. Όμορφη και παράξενη πατρίδα. Η Άγκυρα προχώρησε στον συστηματικό επικισμό των κατεχόμενων περιοχών με παράνομους επίκους και υποχρέωσε πολλούς Τουρκοκυπρίους να μεταναστεύσουν στην Ευρώπη και αλλού. Έτσι, οι έπικοι υπερτερούν αριθμητικά των γηγενών Τουρκοκυπρίων. Περισσότεροι από 43.000 βαριά οπλισμένοι Τούρκοι στρατιώτες παραμένουν μέχρι και σήμερα στις κατεχόμενες περιοχές. Στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου, της μόνης ευρωπαϊκής χώρας που παραμένει διχοτομημένη και μάλιστα με τείχος. Και σήμερα, όπως τα τελευταία 43 χρόνια, στις 5.30 τα ξημερώματα, ήχησαν και πάλι οι σιρήνες στο νησί.